φέρουμε τώρα άλλη ωραία παρουσία. Στην Μπέννη Καμετσού. Ευχαριστώ με το καλημέρα τόσο ωραία. Καλημέρα. Λέω, καλημέρα. Είπαμε, καλημέρα. Πρώτη καλημέρα. Φορά έρχεσαι εδώ πέρα. Ναι, πρώτη φορά. Έλα, περίμενα πώς και πώς τη συνεντεύξη σου. Γιατί και πέρσι μας καλοέμαθες αποκλειστικά. Θα σας καλομάθω και φέτος. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, Δημήτρης Ουγγαρέζος. Τι άλλο να πω για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Ο Δημήτρης λοιπόν Ουγγαρέζος τον συνάντησα. Μιλάει στην εκπομπή μας αποκλειστικά για τη νέα συνεργασία με τη Φέη Σκορδά. Έτσι, γιατί ήταν στην Ελένη Μενεγάκη και πήγε στη Φέη Σκορδά. Και ήταν και ένα πρόσωπο που είχε απασχολήσει Πέννη σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ το καλοκαίρι. Θα είναι το Σαββατοκύριακο στη ζώνη του Αντένα. Απαντάει και γι' αυτό. Απαντάει. Το ρώτησα. Δεν θα σου πω ψέματα, δεν μπορούσα, δεν κρατήθηκα. Συγγνώμη. Παιδιά. Εννοείται. και επειδή τον αγαπώ πολύ τον Δημήτρη, έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο. Και εσένα και τον Τάσο. Έχει και ένα μήνυμα. Λέει και για τον Τάσο. Βεβαίω, έχει μήνυμα για εσά. Λέει τα καλύτερα για του τοπιού που θέλουν να γίνουν παρουσιαστέ. Παιδιά, λέει για τον Ανδρέα Μικρούτσικο, γιατί είναι ένα εκρηκτικό δίδυμο, έτσι. Για κάνε μου έτσι, κάνε μου έτσι, κάνε μου έτσι. Ωραία. Πάμε στο βίντεο. Το πάσαρες. Σε ευχαριστούμε που είσαι στο Καλημέρα Είπαμε. Εγώ ευχαριστώ και πιστέψτε με, αν δεν με βρίσκατε, θα σας έβρισκα εγώ. Γιατί η ομάδα σας απαρτίζεται από αγαπημένους ανθρώπους, πολύ ικανούς. Η ζωή, είμαστε παλιοί συνεργάτες από το ραδιόφωνο, αλλά και έχουμε κάνει συζητήσεις και τα θυμάμαι όλα ζωή. Διάφορες περιπέτειες της ζωής Κρονάκη, αλλά που πάντα κατέληγαν σε πολύ ωραία και εύθυμα αποτελέσματα που μας έκαναν να σκάμε στα γέλια. Αλλά ειδικά στον Τάσο θέλω να πω να μην μασάει. Είναι εξαιρετικός. Το ταλέντο αυτό που έχει μπορεί να το εκφράσει σε κάθε πιθανή και δυνατή έκφανση. Έχει να κάνει με την επικοινωνία. Το θέατρο είναι ύψιστη μορφή επικοινωνίας. Το πιστεύω πάρα πολύ. Είμαστε και η ίδια ομάδα. Και ειδικά στον Τάσο, στη ζωή για άλλους λόγους, αλλά ειδικά στον Τάσο θέλω να πω τους χαιρετισμούς μου και σε όλη την ομάδα. Έχετε και το Χάρη το Χρονόπουλο μαζί, έτσι δεν είναι? Βέβαια, το Χάρη μας. Έτσι. Φαντάζεσαι να τα έλεγα όλα αυτά χωρίς να σας έχω παρακολουθήσει. Ναι, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί σας λέω, σας μοιάζουμε για κάποιο λόγο τηλεοπτικά. Συνεργασία Φέη Σκορδά. Ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος πάρα πολύ, γιατί περνάω αυτό το πολύ ωραίο του να ανυπομονώ ξυπνώντας. Ουσιαστικά δεν ξυπνάω τώρα, το αλλάξαμε αυτό. Ξυπνούσα όταν ξυπνούσα στις 5. Τώρα σταματάω να κοιμάμαι στις 4. Είναι από τις χρονιές που ξυπνάω με ένα χαμόγελο και κοιμάμαι ήρεμος. Οι κόντρες των τηλεοπτικών προσώπων αφορούν τον τελεθεατή. Δεν θέλω να φανώ υποκριτής, γιατί έχω συμμετάσχει σε πολλές τέτοιες. Αν εξαιρέσουμε την τριετία στην Ελένη, που ήταν άλλη φύση της εκπομπής, ήμουνα προτεργάτης. Θα πω όμως αυτό που πρέπει να πω. Είναι λίγο σαν τον κολλητό, ξέρεις, που συμβουλεύει την κολλητή του ή τον κολλητό για τις σχέσεις τέλος πάντων, αλλά δεν μπορεί να το εφαρμόσει ο ίδιος. Ευελπιστώ ότι από φέτος θα το εφαρμόσω. Για να απαντήσω στην ερώτησή σου, δεν αφορούν οι κόντρες και το απαντώ, ανταπαντώ, πετάω σπόντες, αφήνω αιχμές και μετά ο άλλος καταλαβαίνει ότι μιλάει για αυτόν ή για αυτήν και απαντά. Όχι. Είναι ένα παιχνίδι που γυρίζει γύρω από τον εαυτό μας και ξεχνάμε, ξαναλέω, το στόχο. Ο στόχος είναι να περνάει καλά ο τηλεθεατής. Με τον Ανδρέα Μικρούτσικο μαζί, δεν μασάει τα λόγια του, αλλά δεν τα μασάς κι εσύ. Είναι ωραίο. Είναι ακριβώς γι' αυτό, ακριβώς γιατί είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, είναι ένα bungee jumping πηδάς. Δεν ξέρεις που θα βγει, αλλά ξέρεις ότι είσαι δεμένος. Γιατί με έναν ιδιαίτερο τρόπο ο ένας αποτελεί το σχοινί του άλλου και ταυτόχρονα και το δείχτη. Πάντως το καλοκαίρι υπήρχε ένα θρίλερ σχετικά έτσι, με γύρω από το όνομά σου. Πάει στον Αντένα. Μένει στο Μέγκα. Όχι, πάει στον Αντένα. Με κολάκεψε. Δεν κρύβω, δεν σας κρύβω, αλλά από ένα σημείο μετά δεν μ' αρέσει πολύ. Γιατί δεν είναι αποδοτικό, δεν αποδίδει σε κάτι, ούτε σε μένα. Κακό μου κάνει, γιατί ξέρεις, και ο άλλος μπορεί να φορτώσει και να σου πει άκυρη τελικά η πρόταση που σου είχα κάνει. Ναι. Όπως επίσης δεν μου αρέσει άκαρπα να συζητιέται το όνομά μου, χωρίς λόγο. Θα κάνεις δεύτερη εκπομπή στο Μέγκα. Θα δούμε, θα δούμε. Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οτιδήποτε συμβεί πρέπει να το ανακοινώσει στο κανάλι. Δεν είναι προληπτικός, ναι. Ούτε για γρουζουζιά δηλαδή, δεν το λέω για να αποφύγω την γρουζουζιά. Έτσι έχω μάθει, την έχω πατήσει στο παρελθόν. Έχω πει πράγματα που έχουν συμφωνηθεί και τελικά οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να γίνει. Ναι, οπότε ναι, δεν θέλω και ούτε εγώ να εκτεθώ, ούτε να εκθέσω. Ό,τι να γίνει, οι ανακοινώσεις πάντα γίνονται από το κανάλι. Είδαμε τον Γρηγόρη Αναούτογλου που είπε στην τηλεόραση για τις εκπομπές ότι έχει 3 εκπομπές. Σε ενοχλεί άνθρωποι να έχουν, ας πούμε, τόσες εκπομπές από την άποψη ότι είσαι πιο πολύ τα νέα παιδιά, να δώσουμε χώρο? Μετατοπίστηκε λίγο το βάρος αυτού που είπα. Το μεγαλύτερο βάρος ήταν το ότι ο Γρηγόρης τα κατάφερε και απέδειξε αυτό που πρεσβεύει χρόνια. Ότι η τηλεόραση πρέπει να αλλάξει λίγο την κατεύθυνσή της προς την ψυχαγωγία. Είπα λοιπόν ότι ο Γρηγόρης δικαιώνεται, ότι ο Γρηγόρης είναι στους Big Four, τους ονόμασα, της ελληνικής τηλεόρασης που τους έχουμε μάθει να απευθυνόμαστε σε αυτούς ή να μιλάμε για αυτούς
με το μικρό του όνομα. Ο Γρηγόρης, η Ελένη, ο Ανδρέας, η Ρούλα, είναι αυτοί οι τέσσερις. Και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα αφήνει τίποτε στην τύχη του μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο πριν παραδώσει την κασέτα, να το πω και έτσι, θα το είχε επιμεληθεί. Το κανάλι λοιπόν διαλέγει την ασφαλή λύση. Να βάλει τα λεφτά του σε αυτόν που του φέρνει την προτίμηση του κοινού. Γιατί θέλω να μιλάω για νούμερα. Ο Γρηγόρης είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Εγώ λοιπόν λέω ότι να υπάρχουν φυσικά τα γκανιάν, η λίρα 100, ρε παιδί μου, που είναι ο Γρηγόρης και ο κάθε Γρηγόρης, αλλά να χτίζουν τα κανάλια για το δικό τους καλό και για το καλό της τηλεόρασης και πρόσωπα. Να υπάρχει και ο Γρηγόρης και ο κάθε Γρηγόρης και να έχει και 8 εκπομπές. Δεν έχω κανένα θέμα. Αλλά να μην κόβουμε ή να μειώνει το χρόνος και να μην υπάρχει ψυχραιμία στον ένα ή δεύτερο μήνα και στον αντίποδα να φορτώνουμε εκπομπές σε έναν άνθρωπο που ξέρουμε ότι θα τα φέρει. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να επενδύσουμε και στο μέλλον. Η Ελένη Μενεγάκη λείπει από το τηλεοπτικό τοπίο. Φυσικά. Φυσικά. Είναι πυλώνας η Ελένη στον τρόπο που βλέπει τα πράγματα, στον τρόπο που κάνει τηλεόραση. Δεν κάνει τηλεόραση η Ελένη. Η Ελένη είναι η τηλεόραση. Οπότε σίγουρα λείπει. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ.